Πράγματι, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο στάδιο υλοποίησης του υδατοδρομείου στη Σιτία. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ξεκίνησε τώρα και ένα χρόνο αυτές τις διαδικασίες, ερχόμενος σε επαφή με διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Προετοιμάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, έγινε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της κατασκευής και λειτουργίας του υδατοδρομείου στο λιμάνι της Σιτίας και με βάση τα τεκτενόμενα είχαμε μία προσφορά από την εταιρεία ελληνική υδατοδρομείου, μάλλον η προσφορά έγινε από την εταιρεία υδατοδρόμια Σιτίας, διότι με βάση τη λογική που ακολουθεί η εταιρεία για κάθε μία πρότασή της σε συγκεκριμένο χώρο θα έχει και διαφορετικό όνομα η εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν η υδατοδρόμια Σιτίας κατέθεσε πρόταση. Η πρόταση τώρα αυτή, όπως προβλέπεται και από τον νόμο, θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αφού περάσει και από την έγκριση του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εκτιμούμε ότι αυτό μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα του πολύ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σαν διαδικασία. Οπότε, εάν όλα πάνε καλά και αν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τότε με βάση και την υπεύθυνη δήλωση που ήταν απαραίτητο στοιχείο της συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει ο ανάδοχος μέχρι τέλος Ιουνίου να έχει κάνει όλα εκείνα τα οποία προβλέπεται να γίνουν, δημιουργώντας και κάποιες εγκαταστάσεις στο συγκεκριμένο χώρο που θα ενοικιάσει, ούτως ώστε τέλος Ιουνίου, επαναλαμβάνω, να είναι ο χώρος έτοιμος για να χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις μέσω των υδροπλάνων, οι οποίες μπορεί να γίνουν από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Το έργο, την κατασκευή του έργου, όλες τις εγκαταστάσεις οι οποίες μπορεί να πετυχούν, είναι ευθύνη του αναδόχου. Ο Δήμος Σιτίας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιτίας, δεν συμμετέχει οικονομικά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη παρέμβαση, απλά θα έχει και κάποια έσοδα, τα οποία θα είναι έσοδα ενοικίασης του χώρου και ένα ποσοστό των εισπράξεων που θα έχει ο ανάδοχος από τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου με τα αεροπλάνα τα οποία θα χρησιμοποιεί. Υπάρχει κάποια εικόνα σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια που θα εκτελούνται, έχετε κάποια έτσι? Ο σχεδιασμός των δρομολογίων αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένος. Υπήρχαν οι σκέψεις από το συγκεκριμένο ανάδοχο να συνδέσει τη Σιτία με τα κοντινά νησιά. Εξάλλου μην ξεχνούμε ότι η μέγιστη απόσταση με βάση τα ισχύοντα είναι πτήσεις 45 λεπτές. Οπότε φανταστείτε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα σύνδεσης με την Κάσο, την Κάρπαθο και τα κοντινά νησιά των Κυκλάδων, τη Σαντορίνη, τη Μήλο. Αυτά είναι εντός της εμβέλειας, θα λέγαμε, του υδροπλάνου. Όμως θα πρέπει να πούμε το εξής. Τα υδροπλάνα αυτά δεν είναι μόνο για συγκεκριμένες γραμμές. Υπάρχει δυνατότητα από τη στιγμή που θα πάρουν την αδειοδότηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να το χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες των υδροπλάνων και σαν αεροταξί, θα λέγαμε. Δηλαδή θα μπορεί μία μεγάλη ομάδα, μία μικρή ομάδα, εξάλλου αυτά είναι 17 ατόμων χωρητικότητας, να νοικιάσει το υδροπλάνο και να κάνει μία κοντινή εκδρομή. Και εντός Κρήτης αλλά και εκτός Κρήτης. Δεν μένουμε λοιπόν μόνο στις συγκεκριμένες διαδρομές που θα θεωρήσει η εταιρεία ότι είναι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιεί και εν είδη ιδιωτικής μίσθωσης. Σίγουρα αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη στο ότι έχει να κάνει με το κομμάτι του τουρισμού εδώ στην περιοχή μας. Σίγουρα ο τουρισμός ή οι μετακινήσεις με τα αεροπλάνα απευθύνονται σε κόσμο κάπως πιο υψηλής ποιοτικής στάθμης και οικονομικής. Σίγουρα θα είναι ένα σύν για την περιοχή μας εδώ, διότι οι άνθρωποι αυτοί καταναλώνουν και κινούνται. Οπωσδήποτε είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο αυτό.